Εντάξει, είναι δύσκολο. Δεν θέλω να κρύβομαι, είναι πραγματικά δύσκολο. Καταρχήν ήταν δύσκολο να έρθω εδώ πέρα όταν η ομάδα με επέλεξε. Ο σύνδεσμος των προπονητών του Ισραήλ δημιούργησε πραγματικά έτσι έναν τόρο γύρω από το θέμα, προσπαθώντας να μου κόψει την έλευσή μου στην ομάδα μέσω κριτηρίων που έχουν. Ο σύνδεσμος προπονητών έχει βάλει κάποια πολύ αυστηρά κριτήρια για να μπορέσει να δουλέψει ένας ξένος προπονητής στη χώρα. Οπότε, μόνο που εδώ αντιλαμβάνεστε. Εντάξει, ένα περιστατικό που έγινε τελευταία, όταν έφυγε ο Κώστας Φερόπουλος από τη Μακάμπη, γιατί την προηγούμενη χρονιά υπήρχαν άλλοι δύο Έλληνες προπονητές, ήταν ο Δέδας και ο Καστρίτης, και φέτος ήταν και ο Μπουσκάλια, ο Ιταλός στη Χολόν. Έχουν φύγει όλοι αυτοί και αυτή τη στιγμή είμαι ο μόνος ξένος προπονητής στο πρωτάθλημα. Οπότε υπήρχε και έναν άθρο που έλεγε ότι εντάξει, επιτέλους να ξαναεπιστρέψουμε πίσω στους ντόπιους προπονητές. Και η μόνη ομάδα που πλέον έχει ξένο προπονητή είναι η Μπερσεβά και κατά κάποιον τρόπο αδικαιολόγητη αφού έχουμε τόσους καλούς ντόπιους προπονητές ακόμη να φέρνουμε ξένους προπονητές. Εντάξει, είναι ενωμένοι μεταξύ τους σε αυτό το κομμάτι. Ο σύνδεσμος τους κάνει τη δουλειά τους, προσπαθούν να προστατεύσουν τις δουλειές τους. Και η κριτική είναι σκληρή, αλλά νομίζω ότι είναι μέρος της δουλειάς.